να μπει τέλος στην αναρχία που επικρατεί σε ό,τι αφορά τη στάθμευση στην πλατεία 18 Άγγλων, επιχειρούν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί μια άναρχη κυκλοφοριακή κατάσταση στο λιμάνι κάτω στην πλατεία 18 Άγγλων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των επαγγελματιών και των πολιτών και άλλων επαγγελματιών. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί κάτω, διότι δυσχεραίνει το έργο όλων των επαγγελματιών. Μετά την επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου που απέστειλαν οι οδηγοί ταξί που βλέπουν την οριοθετημένη πιάτσα της οδού Μητσοτάκη να είναι πάντα κατηλημένη, σε σύσκεψη στη Λότζια με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποφασίστηκε να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν την κατάσταση. Μια καταρχήν απόφαση, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε σε συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελλάς ένταση της αστυνομίας στην περιοχή και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες σταθμεύσεις οποιοδήποτε. Αύριο το πρωί έχουμε δώσει ραντεβού στην πλατεία 18 Άγγλων για να οριοθετήσουμε πάνω στην πλατεία συγκεκριμένες θέσεις ταξί και τα υπόλοιπα θα μπουν στην νομοποιημένη που υπάρχει πίσω αριστερά στη Μητσοτάκη. Να φύγουν τα ταξί από το roundabout που υπάρχουν, να τους δοθεί ένας χώρος πιο ασφαλές και για τα διερχόμενα ταξί και για εμάς που αναγκαζόμαστε να κάνουμε το κυκλικό και μας δυσχεραίνει βέβαια και η παλιά κατασκευή του κυκλικού. Εάν αυτό πετύχει, η σεζόν θα βγει ομαλά. Τώρα κατά πόσο είναι εφικτό θα το δούμε στην πράξη. Εάν λειτουργήσει τόσο το καλύτερο για όλους μας, αν δεν λειτουργήσει, θα το προσπαθήσουμε και περαιτέρω να δούμε ποιες άλλες διεξόδους θα βρούμε, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή. Η κίνηση στο Ηράκλειο είναι ιδιαίτερα αυξημένη και με δεδομένο πως αναμένεται μια εκρηκτική τουριστική περίοδο, οι αρμόδιοι αναζητούν λύσεις προκειμένου να αποφευθούν προστριβές και διενέξεις ανάμεσα σε επαγγελματίες και πολίτες. Αυτό που δημιουργεί στην παραλλαγή του κυκλοφοριακού κομφούζιο είναι και η διάβαση των πεζών, την οποία συγκεκριμένη πρόταση που κάνω εγώ και ο Σύλλογος είναι ανισόποδος κόμβος ή να εφαρμοστεί η μελέτη η οποία έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμος Ηρακλείου, αλλά έκανε μια μελέτη σε ξένο χωράφι και περιμένουμε να δούμε πότε θα περάσει την ιδιοκτησία του το παραλιακό μέτωπο για να υλοποιήσει. Είμαστε πάνω σε ένα απαρσιωμένο δόμημα. Δυστυχώς η δόμηση του Ηρακλείου είναι τόσο κακή, τόσο απαρσιωμένη, που για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οδηγούμε ασφαλείς, πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναανοικοδομηθεί.